Το νέο χώρο εγκαινίασε η Φιλαρμονική του Συλλόγου Μακρυγιάννης. Στην τελετή χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος, ενώ χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε η πρόεδρος του Συλλόγου, Μιμίκα Αξιώτη. Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιε, λυγίτατε ζώντος Θεού, οδημάς τους ανθρώπους, επιδημήσας επί γης και σαρκωθείς εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας σε υπαρθένου Θεοτόκου, ο συμπαθής και φυλάγαστος, ο φίλος νεότητος, η χαρά των αγγέλων και των παιδίων, ο ποιμήνου καλός, ότι είναι των αργίων σου μέλην αντιστευθείς στην εκκλησία σου, επιφύτησον τόδε το πολιτιστικό κέντρο και ευλόγησον αυτό και πάντως σε τάφα διακονούντας και τρυφώντας. Κατάσσουν αυτό ψυχών παιδευτήριων, χαρά δοχείων και πάσο ωφελήμου γνώσεως και ηθικού εξοπλισμού εργαστήριων του εν το παρόντι κέντρο φοιτούντας. Κατάρτισον εν πάση σοφία και συνέση όπως τη γενούση δασκαλία παιδευόμενη κόση εν το λόγος των πονηρών, όπως κατορθώσωση την οδόν αυτών εν το φυλάξας τον όμως. Χάρισε αυτή η ζωή και υγεία και αλκήν σώματος και δώσ' αυτής εν καθαρά καρδία εργάζεσαι εν το λαό σου. Έπισον αυτούς χαράς και εύρωσύνης όπως εφρενόμενοι εν αγαθή ψυχαγωγία, φυλάτωση, άφορα τα χρηστά ήθη και περιπατώση ενωδής καρδίας αυτών άμωμη, δεικνύοντες εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτών. Σιγάρι Κύριε, ο έχοντας εν το λαός, και εσύ, ο ενισχύων ιστοτηρήσε αυτά, και εσύ την πόξα να πέμπουμε, σιλονά του πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ο οποίο σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Δόξα σε ο Θεό ημών, δόξα σε Χριστό ο αληθινό ο ημών, πρεσβείε Παναχράτη και Παναμαγία από του Μητρό, του Τιμίου Βαπτιστού, του τη Οσία Μητρό ημών, Θεοδόρα Βασιλή Άρχη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωκήμ και Άνη και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσει εμά ο αγαθό και φιλάνθρωπο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Χειροκομείου της Άρτας, διότι αυτό το κτίριο, το ιστορικό και τόσο όμορφο αρχοντικό, πλέον έχει πάρει μια καινούργια έγκλη και ξέρουμε ότι εδώ θα συντελείται ένα πολύ πλούσιο πνευματικό έργο. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και η Δημοτική Αρχή, την οποία ευχαριστούμε. Άλλωστε ο εκάστοτε Δήμαρχος Αρτέων είναι και αντιπρόεδρος του Γεωκομείου. Και ήρθε ο Θεός να σας αξιώνει να κάνετε πάντοτε καλά έργα για να δοξάζετε το όνομα του Θεού και να μεγαλύνετε ο τόπος της Άρτας. Το θέλαμε πάρα πολύ, ό,τι καλύτερο να γίνεται. Ο νέος χώρος που δόθηκε στο Σύλλογο για την ευκολία των μαθητών της Φιλαρμονικής ήταν ένα χρόνιο αίτημα του Συλλόγου που ο αρρωγός της προσπάθειας αυτής στάθηκε ο Δήμος Αρτέων. Ξεκινάμε σήμερα στο καινούριο σπίτι μας για τη Φιλαρμονική. Υπέφερε η Φιλαρμονική διότι ήταν μια πολύ μικρή η αίθουσα που ήταν τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησαν σιγά σιγά. Ετοιμάζουμε τώρα και το υπόλοιπο κτίριο από εδώ, έτοιμο είναι δηλαδή, βαμμένο και αυτά, απλώς θέλει λίγο καθάρισμα εκείνο, οπότε θα έχει και εκείνη την αίθουσα η Φιλαρμονική. Εδώ ήταν, το σπίτι ήταν σχεδόν ερείπιο. Προσπαθήσαμε 1,5 χρόνο πλέον για να γίνει αυτό το κτίριο. Δεν βρίσκαμε από πού βγαίνει, αυτό μας έφαγε πολύ χρόνο, πού βγαίνει η αποχέτευση. Δεν έβγαινε έξω και δεν ψάχναμε, γιατί δεν μας δίναν νερό εάν δεν είχαμε
την αποχέτευση σωστή. Ήταν πληρωμένη και τελικά όλα έγιναν και τελικά καταφέραμε να μπούμε μέσα. Ήδη μπήκαν τα παιδάκια και ξεκίνησαν αυτή τη δουλειά που κάνουν. Να ευχηθώ για αρχή καλά Χριστούγεννα και με το καλό ευτυχισμένο νέο έτος μέσα σε όλα αυτά τις δυσκολίες που περάσαμε όλοι μας να βρούμε καλύτερες ημέρες. Και ο σημερινός αγιασμός δείχνει αυτό και για το δικό μας τμήμα, το οποίο απαρτίζεται από συνολικά 25 άτομα. Μέσα σε αυτούς έτοιμοι αλλά και νέοι μουσικοί, μαθητευόμενοι, που θα στηρίξουν το Σύλλογο, την πόλη μας πολιτιστικά και κοινωνικά, όπως είναι και αποστολή κάθε πολιτιστικού συλλόγου. Υποσχόμαστε πολύ γρήγορα να έχουμε την πρώτη εμφάνιση και να αποδείξουμε τη δουλειά όλων των μουσικών μας και του ίδιου του Συλλόγου που μας βοήθησε, μας εμπιστεύτηκε και μας στηρίζει καθημερινά σε αυτή μας την αποστολή. Αυτά, να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Αξιώτη για τη μεγάλη στήριξη που μας έχει δείξει και πάνω απ' όλα τους μαθητές μας που καθημερινά εργάζονται και κοπιάζουν για ένα καλύτερο αποτέλεσμα πολιτιστικά και κοινωνικά, όπως προείπα, στην πόλη μας. Και ελπίζουμε αυτή η κίνηση να προσκαλέσει και άλλους μαθητές σε αυτό το μεγάλο όνειρο και ωραίο κόσμο της μουσικής.